Κυρία Μαρούδα, ποια είναι η δική σας προσέγγιση των χθεσινών δηλώσεων Σόιμπλε, που βεβαίως έγιναν υπό το βάρος δημοσιογραφικών ερωτήσεων, όχι ως επίσημο, από κάποιο επίσημο στόμα, εν πάση περιπτώσει. Καταρχάς να σας πω ότι κάθε φορά που ανακοινείται το θέμα είναι κάτι θετικό. Άρα, εάν το έκαναν αυτό δημοσιογράφοι, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεισφορά. Ακριβώς γιατί μόνο έτσι μπορεί να πιεστεί και η κυβέρνηση να κάνει πράγματα. Δεύτερον, αναφέρεστε φαντάζομαι στα σχόλια που έκαναν στο πλαίσιο ερωτήσεων, συνεντεύξεων τύπου και συνέντευξη στο Sky. Ναι. Και είπε σωστό μέχρι εκεί ότι δεν μπορεί να το ταυτίζεται με την κατάστασή σας την οικονομική και τα δάνεια που έχετε τώρα. Σωστό λέω εγώ, γιατί θα έπρεπε η χώρα μας ως πολιτικό σύστημα να το βλέπει χρόνια πίσω και να το συνεχίζει, μάλιστα. Άλλο οι επανορθώσεις, λέει, άλλο το εκατοχικό δάνειο, αλλά έχουν κλείσει, παιδιά, λέει. Τα νομικά ζητήματα έχουν διευθετηθεί οριστικά. Λοιπόν, καταρχάς θα σας πω ότι αυτό το έχει ξαναπεί όταν είχε βγει η έκθεση τότε που είχε αναθέσει η ελληνική πολιτεία πριν από λίγο καιρό στο νομικό συμβούλιο του κράτους, για να αναζητήσει αποδεικτικά στοιχεία και να ανακοινήσει όλο το θέμα και του κατοχικού δανείου και των επανορθώσεων. Είχε πει τα ίδια ο κ. Σόιμπλε και είχε δεχθεί μια πολύ σκληρή απάντηση από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Μου κάνει εντύπωση που κανένας δεν το έθεσε χθες τον κ. Σόιμπλε σαν απάντηση. Δηλαδή, ξεχάσαμε ότι υπήρξε επίσημη απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών σε αυτά που είχε πει και τότε, δηλαδή πριν από δύο μήνες, περίπου τρεις, ο Σόιμπλε. Καλά το λέτε, μια χαρά το λέτε. Ένα αυτό. Δηλαδή, ότι το θέμα είναι θέμα διεθνούς δικαίου, υποχρεώσεων χωρών και άρα είναι ένα εξόχως νομικό ζήτημα. Μπορεί να είναι και πολιτικό, αλλά είναι εξόχως νομικό. Δεύτερον, θεωρώ πολύ θετικό ότι αναγνωρίζει θέμα ηθικής τάξεως. Γιατί το ανέφερε και αυτό, ότι είναι ζήτημα ηθικό το οποίο είναι διατεθειμένο να το συζητήσει η Γερμανία. Τι προκύπτει, τι βγάζουμε από αυτό, ότι υπάρχει μια πρόθεση της γερμανικής κυβέρνησης και αυτό το είχαν πει και στο περιθώριο συζητήσεων στη Χάγη, να διευθετήσει το θέμα ηθικά, όχι διαπραγματευτικά υπό το πρίσμα επανορθώσεων, χωρίς αναφορά σε αυτή τη λέξη η οποία ανοίγει ασκό του αιώλου σε σχέση με άλλα κράτη κτλ. Αλλά θεωρεί ότι υπάρχει μια ηθική τάξεως, ένα πρόβλημα ηθικής τάξεως που είναι διατεθειμένη να το διευθετήσει. Άρα λοιπόν, ας το κρατήσουμε αυτό. Παραδείγματος χάρη, είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε από τη γερμανική κυβέρνηση υποτροφίες για παιδιά μαρτυρικών πόλεων να σπουδάσουν. Είμαστε διατεθειμένοι δηλαδή να αποδεχτούμε τέτοιες πράξεις, κινήσεις. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε αυτό ανοιχτά, σοβαρά. Ναι, ένα σκεπτικό που δεν είχα ακούσει μέχρι σήμερα. Χαίρομαι που το βάζετε στη δημόσια συζήτηση αυτό. Το βάζω γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ξέρουμε τι θα πούμε σε αυτή την περίπτωση και πώς θα το πούμε. Και αυτό δηλαδή θέμα προετοιμασίας. Τώρα το ζήτημα του χρέους. Θεωρεί ότι είναι πράγματι θέμα νομικό. Και αυτό σημαντικό. Άρα λοιπόν το διαχωρίζει από το πολιτικό. Το μπερδεύει όμως λίγο. Δηλαδή, το μπερδεύει να σας πω πώς. Λέει ότι είναι διαφορετικό από τις επανορθώσεις. Όντως είναι. Αλλά έχει διευθετηθεί, λέει. Λέει ότι η πάγια γερμανική θέση είναι ότι διαγράφεται μαζί με το εξωτερικό χρέος Γερμανίας που διαγράφηκε με τη Συμφωνία του Λονδίνου το 1953. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή είναι η νομική θέση της Γερμανίας, πάγια. Λέει δηλαδή ότι όπως οι χώρες τότε είπαν, δίνουμε μια ευκαιρία στη Γερμανία και τη διαγράφουμε το εξωτερικό της χρέος, εκεί εμπίπτει κατά την άποψη της γερμανικής κυβέρνησης και το κατοχικό δάνειο. Εδώ όμως υπάρχει η επίσημη άποψη, όπως σωστά είπατε εσείς, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επί Αβραμόπουλου. Λέει ότι είναι χωριστό ζήτημα, δεν εμπίπτει από την πλευρά της φύσης του ως αναγκαστικού δανείου στα θέματα εξωτερικού χρέους Γερμανίας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα νομικό ζήτημα ερμηνείας μιας διεθνούς συμφωνίας. Σωστά. Που σημαίνει, κυρία Μαρούδα, αν το αντιλαμβάνομαι εγώ σωστά, εγώ δεν είμαι νομικός, ούτε ξέρω διεθνές δίκαιο, εσείς το ξέρετε, και το παίζετε και στα δάχτυλα μάλιστα, σημαίνει ότι και εμείς θα πρέπει να λειτουργούμε σε δύο μέτωπα. Βεβαίως. Έτσι. Μα ούτως ή άλλως λειτουργούμε. Ναι. Καλά, δεν λειτουργούμε καθόλου εμείς, αφήστε το, αυτό είναι άλλο θέμα. Θέλω να πω, όποιος ασχολείται σοβαρά, διαχωρίζεται ζητήματα. Με αυτή την έννοια το λέω. Είναι άλλη νομική βάση για το χρέος. Η συζήτηση της νομικής φύσης, το γεγονός ότι η Γερμανία είχε ξεκινήσει και είχε αποπληρώσει ορισμένες από τις δόσεις, και είναι διαφορετικό το ζήτημα των επανορθώσεων. Τώρα, ξεχνάει επίσης εδώ ο Σόιμπλε
ότι στην ίδια συμφωνία του Λονδίνου του 1953 είχε μπει μια αναφορά, πολύ σαφής αναφορά, ότι αυτό όλο το θέμα δεν αναφέρεται στις γερμανικές επανορθώσεις. Δηλαδή η διαγραφή του εξωτερικού χρέους δεν έχει τίποτα να κάνει με τις επανορθώσεις που οφείλει η Γερμανία και οι οποίες θα διευθετηθούν οριστικά μετά την συνένωση των δύο Γερμανιών, δηλαδή το 1990. Ναι, αλλά όπως έχει πει ο κύριος Περάκης, εκεί έγινε μια ατιμία εντός εισαγωγικών. Ακριβώς, γιατί δεν μπήκε μέσα η Ελλάδα. Ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν απέναντι στην Ελλάδα το θέμα δεν έχει διευθετηθεί. Δεν μπήκαμε καθόλου σε αυτή τη συμφωνία το 1990 με την οποία διευθετήθηκαν τα υπόλοιπα ζητήματα και η Γερμανία απέδωσε. Και με αυτή την έννοια τώρα και για αυτό το πράγμα και για αυτό το ζήτημα των επανορθώσεων πρέπει να κινηθούμε διαπραγματευτικά, σοβαρά, με προετοιμασία και όλα αυτά τα οποία λέμε δύο χρόνια τώρα. Δεν μου λέτε, κύριε Μαρούδα, είναι κατακλείδι. Για το συμψηφισμό μπορώ να σας πω κάτι. Ναι, βεβαίως. Αναφέρατε ότι δεν υπάρχει συμψηφισμός σε σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις της Ελλάδας. Mm-hmm. Δεν είναι σωστό. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά κόμματα τα οποία θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξει συμψηφισμός. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια επιπόλαια αναφορά. Έχουμε σκεφτεί σοβαρά να έρθει η Γερμανία μετά τις εκλογές, όπου αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα άτυπο μορατόριουμ, δηλαδή κάντε τις εκλογές και μετά θα τα θέσουμε τα ζητήματα. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Mm-hmm. Μπορώ να κάνω λάθος. Αλλά φαντάζομαι ανάμεσα στις κυβερνήσεις υπάρχουν τέτοια θέματα. Να έρθει λοιπόν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο η Γερμανία και να μας πει διαγράφεται σε ό,τι μας αφορά το χρέος που μας οφείλεται από την τελευταία δανειακή σύμβαση της τάξης των 50 δισεκατομμυρίων, των 40, δεν ξέρω πόσο θα υποθεί. Τι κάνουμε εμείς τότε? Λέμε εντάξει, για ηθικούς λόγους. Σας δίνουμε μια ευκαιρία και αντιμετωπίζουμε. Είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, ως κοινωνία, κύριε Σαχίνη, θεωρώ ότι έχουμε σοβαρά θέματα ανοιχτά. Είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι όχι, το χρέος μας είναι 150 δισεκατομμύρια, είναι 120, η απέτησή μας είναι, η αξιώση μας είναι 120 δισεκατομμύρια, έτσι το 50 δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Ακόμα και για αυτό να μπορέσει να απαντήσει κανείς σοβαρά, πρέπει να κάνει μία προετοιμασία με συγκεκριμένα νούμερα, συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν γίνεται άλλα να λέει ο Μανώλης ο Γλέζος στη Βουλή, άλλα να λένε άλλα κόμματα, άλλα να υποστηρίζει το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων, άλλα να υποστηρίζουν οι επιστήμονες, άλλα ο Νίκος ο Χριστοδουλάκης στο βιβλίο του για το κατοχικό δάνειο. Δεν υπάρχει μία ενιαία η οποία να μην είναι πολιτική, να μην είναι δηλαδή με σκοπιμότητες, να μην είναι δικηγορική, θέλουμε να κερδίσουμε χρήματα από αυτή την ιστορία, να είναι σοβαρή και με σοβαρές απαντήσεις. Δηλαδή να πούμε ότι το χρέος είναι τόσο, αυτή είναι η δική μας, αυτός είναι ο δικός μας υπολογισμός, τόσο ήταν ούτε για τα θύματα δεν έχουμε καταγραφεί. Εντάσσονται σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος θύματα του εμφυλίου, για παράδειγμα. Είναι ανοιχτές πληγές της Ελλάδας, οι οποίες δεν έχουν κλείσει και δεν αφορούν μόνο τη Γερμανία, αφορούν και εμάς τους ίδιους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Χαίρομαι που πάτε τη συζήτηση και σε αυτό το πεδίο και λέτε σκληρές αλήθειες, αλλά επιτέλους σε αυτή τη χώρα πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα κατάφατσα και όχι κατά πώς βολεύει τον καθέναν κάθε φορά. Είναι καυτή πατάτη, είναι καυτό θέμα. Θα αναμοχλεύσει κανείς ζητήματα δοσιλόγων, ζητήματα συνεργατών. Ξέρετε τι δύσκολα πράγματα είναι αυτά να τα συζητήσει σε ένα μικρό χωριό? Ξέρετε τι τεράστιες πληγές υπάρχουν ακόμα και σήμερα? Και μην βλέπετε στην Κρήτη που η κατάσταση είναι σχετικά πιο καλή, καθαρή. Αλήθεια λέτε. Αν πάμε σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, σε πολλές περιοχές δύσκολες, δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε πραγματικά και ουσιαστικά να θέσουμε τόσο αιχμηρά ζητήματα σε μια περίοδο απόλυτης κρίσης. Μην κουράζεστε, χθες στη Βουλή το έθεσαν με το Γράμμο και το Βίτσι κάποιες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν υπουργούς από το Γράμμο και το Βίτσι, ενσωματωμένοι σε ένα εθνικό κορμό που στην Κρήτη, όπως σωστά το είπα, το παιδί ήταν πιο καθαρό. Θέλω να κλείσουμε ως εξής, κυρία Μαρούδα. Εκτιμάτε ότι επιτέλους, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, υπάρχει ένα περιθώριο χάραξης μιας σωστής εθνικής στρατηγικής, ενός εθνικού σχέδιου, διότι έχω ακούσει τον κύριο Περάκη, τον άκουσα και σήμερα, που είπε ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μας αρέσει δεν μας αρέσει, ανεξάρτητα τι λέμε για τα πολιτικά, για πρώτη φορά ένας υπέξ,
το είπε καθαρά, διορθώνοντας από την ελληνική πλευρά το Σόιμπλε. Είπε ότι έχουμε νομικό θέμα, και πολιτικό και νομικό. Θεωρείτε ότι μπορούμε να πάμε τώρα ένα βήμα πιο κάτω? Θεωρώ ότι ειδικά σε αυτό το θέμα την ατζέντα την καθορίζουμε εμείς οι πολίτες. Α. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, με ποια έννοια? Αν πιέσουμε, αν είναι ένα θέμα που μας αφορά, εάν το κρατάμε στην επικαιρότητα, εάν σπρώχνουμε, θεωρώ ότι ένας υπουργός δεν θα νιώσει ότι κινείται σε ένα έδαφος το οποίο είναι ολισθήρο. Και από τη γωνία των περιμένουν να τον χαρακτηρίσουν προδότη διάφοροι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Χρειάζεται μια ομοφωνία στο κοινοβούλιο πάνω σε αυτό το θέμα.